Καλησπέρα. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω να αφιερώσω αυτήν την νίκη του απόψινου παιχνιδιού στο Συμβούλιο μας, τον πρόεδρο μας και σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, γιατί ξέρω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν δύσκολο για αυτούς. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, είχαμε 4 μέρες ουσιαστικά να προετοιμαστούμε μαζί με τα παιδιά που πήγαμε από την Ακαδημία πάνω στην πρώτη ομάδα για να αντιμετωπίσουμε τον Απόλλωνα. Θεωρώ ότι δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ. Βρήκαμε κάποια τροτά σημεία, στο πούμε, του Απόλλωνα. Δουλέψαμε πάνω σε αυτά. Διορθώσαμε ένα-δύο πραγματάκια που αφορούσαν το αμυντικό το κομμάτι το δικό μας. Και από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τους παίκτες μας, να είμαστε όλοι μαζί από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη προπόνηση, να γίνουμε ένα σύνολο το οποίο θα ερχόμασταν εδώ να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι έχουμε 90-95 λεπτά, εμείς θα μπούμε στο γήπεδο ένας για τον άλλο, να τα δώσουμε όλα. Και από εκεί και πέρα πιστεύαμε πάρα πολύ. Ήταν δύσκολο γιατί ήταν ένα παιχνίδι must win για μας, να ξαναβάλουμε την ομάδα στο δρόμο. Σε ένα γήπεδο εντελώς αφιλόξενο για μας, μηδέν βαθμούς ουσιαστικά σε 5 επισκέψεις. Όμως παρόλα αυτά, μεγάλωσε πάρα πολύ, είναι πλέον μεγάλη ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες αυτά κάνουν. Ούτε με παραδόσεις ασχολούνται, ούτε με τα προηγούμενα παιχνίδια, ούτε τίποτα. Στα ντέρπι είναι εκεί, ήμασταν εδώ, τα καταφέραμε, από εκεί και πέρα. Okay. Δευτέρα, αύριο, αναλαμβάνει ο νέος προπονητής. Του ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα. Όλη η ομάδα, όλη η Ακαδημία, όλοι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Έχει αρκετή δουλειά να κάνει. Δεν πρέπει να κρυφτούμε σε αυτό. Έχει αρκετή δουλειά να κάνει. Το ξέρει και ο ίδιος. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Κύριε Γιάννου, συγχαρητήρια για την νίκη. Τελικά πρέπει να έρθει με υπηρεσιακό προπονητή και να πάρει νίκη και βαθμούς. Πώς νιώθετε γι' αυτό, σχολιάστε εδώ. Και δεύτερο, είπατε ότι είχατε διαβάσει κάποιες αδυναμίες στο Απόλλωνα. Ο αγώνας πλέον έχει τελειώσει, οπότε μπορείτε να μας αποκαλύψετε ποιες είναι οι αδυναμίες που έχετε δει στον Απόλλωνα. Ίσως φανούν χρήσιμες κάπου αλλού. Ευχαριστώ. Ναι. Να ξεκινήσω από το πρώτο. Υπηρεσιακό ή όχι, εντάξει, εμείς είμαστε στην ομάδα, δουλεύουμε. Η Ακαδημία κάνει εξαιρετική δουλειά. Μου δίνεις και μια βάσα να πω λίγο και περισσότερα για τους Κύπριους προπονητές. Πραγματικά έχουμε εξαιρετικούς προπονητές και στις Ακαδημίες και γενικά. Δεν είχα καμιά αμφιβολία πώς θα παρουσιαστούμε σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο, όχι, δεν θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας να πούμε περισσότερα πράγματα. Η δουλειά έγινε. Είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι. Προχωράμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.